Θα δούμε. Πόσο καιρό την περιμένουμε αυτή τη συνέντευξη, πόσο καιρό το παλεύουμε με τον Αλέξανδρο Βασιλάκη να βρεθούμε, να τα πούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όλοι λέμε κάποια στιγμή, ανάμεσα από διακοπές, από τρέξιμα, από οικογενειακές στιγμές, από όλα αυτά, να βρούμε λίγο χρόνο. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Θέλω όμως να σας πω ότι ήρθε 10 λεπτά νωρίτερα στο ραντεβού μας, το οποίο είναι στο ωραιότερο σημείο του νησιού, Κέρκυρα βεβαίως, στην πλατεία μας την υπέροχη. Δεν κοιτάμε όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Είμαστε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία του νησιού και έχουμε κοντά μας έναν από τους σπουδαιότερους αθλητές χάντμπολ στην ιστορία, παρακαλώ. Αλέξανδρος Βασιλάκης. Κανένα έχει κάνει πράγματα αυτό το παιδί. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Κατάρ, στην εθνική ομάδα, μετάλλια, διακρίσεις, MVP. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Νομίζω ότι η συζήτηση μας θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που έτσι βρήκαμε λίγο χρόνο να τα πούμε. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Ναι. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη συνέντευξη γιατί ξέρω ότι σε συμπαθώ. Είσαι αξιόπιστη δημοσιογράφος και αμερόληπτη και αυτό είναι που παίζει σπουδαίο ρόλο τη σήμερον ημέρα. Σε ευχαριστώ, πάρα πολύ. Και μπορώ να σου πω από καρδιάς ότι είσαι και ίσως η μοναδική δημοσιογράφος που δίνω συνεντεύξεις. Ευχαριστώ, με τιμάει, ναι, αραιά. Που, αλλά αραιά. Ναι, αραιά και που, αλλά... Αυτή η σελίδα η μεγάλη που κλείνει του εξωτερικού, Γερμανία, όλα αυτά τα χρόνια που φαντάζομαι ότι είναι υπέροχα γιατί μπορεί στην αρχή να χρειάστηκε να σε μια ξένη χώρα να εγκληματιστείς, να μάθεις, να κάνεις τα ράνες, αλλά πλέον η Γερμανία ήταν το σπίτι σου, έτσι. Εντάξει, πέρασα πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία, αλήθεια είναι. Σαν αθλητής έζησα τις σπουδαιότερες στιγμές μου. Πέτυχα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι και το Λουξεμβούργο που πήγα μετέπειτα ήταν ιδανικά λόγω του παιδιού. Το οποίο το παιδί είναι το σπουδαιότερο και ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Ναι, έκλεισα την καριέρα μου στο Λουξεμβούργο, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, 5 συνολικά τρόπαια στα 3 χρόνια. Και θεώρησα σωστό, στην ηλικία των 40 που βρίσκομαι πλέον, δυστυχώς, να σταματήσω, ενώ θα μπορούσα να παίξω ένα χρόνο ακόμα, αλλά δεν ήθελα να το ρισκάρω για να μην τυχόν γίνω γραφικός. Και χάσω όλο αυτό το χτίσμα που έχω χτίσει με πολύ κόπο. Μεταξύ Γερμανίας, Κατάρ, Γαλλίας και Λουξεμβούργου, τι σε συγκίνησε περισσότερο, πού έζησες πιο ωραίες στιγμές? Σαν αθλητής έχω ζήσει στη Γερμανία, δεν το συζητάω, αλλά σαν άνθρωπος στο Λουξεμβούργο. Ναι. Είναι η ποιότητα ζωής τέτοια? Είναι και η ποιότητα ζωής τέτοια, ναι, είναι το βιωτικό επίπεδο καταπληκτικό, πολύ υψηλό. Το παιδί μου πηγαίνει σε παιδικό σταθμό και μπορεί να μάθει στα επόμενα 4-5 χρόνια 5 γλώσσες. Όλα έχουν το λόγο τους, όλα παίζουν το ρόλο τους, αλλά σαν οικογενειάρχης είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δηλαδή είναι αυτό το πακέτο που εμένα που με έχει ενθουσιάσει στο Λουξεμβούργο και μου το παρέχει απλόχερα. Επειδή οι συμπαίκτες, ξένοι συμπαίκτες, διάφορες ομάδες που έχει αγωνιστεί ο Αλέξανδρος Βασιλάκης του έχουν δώσει τα εύσημα του, έχουν μέχρι και υποκληθεί. Υπάρχει κάποιος συμπαίκτης ή κάποιος φίλος ή κάποιος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια με τον οποίο έχεις τόσο πολύ δέσιμο που όταν είπες σταματάω, τέλος μέχρι εδώ, συγκινήθηκε, ξέρω εγώ, τα πάτε διαφορετικά, υπήρχε ένα άλλο κλίμα? Νομίζω ότι όταν ανακοίνωσα και επίσημα την απόσυρσή μου, σίγουρα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά όσοι άνθρωποι και να υπήρχαν, αυτοί οι οποίοι συγκινήθηκαν πιο πολύ είναι η οικογένειά σου. Σωστά. Ο πρώτος ο οποίος συγκινήθηκε και στεναχωρήθηκε σε εισαγωγικά είναι ο μεγάλος μου αδελφός ο Σπύρος, ο οποίος πάντα με θεωρούσε πρότυπο αθλητή, έχει έρθει μαζί μου και στη Γερμανία αρκετές φορές, είχε δει τις συνθήκες, πώς περνάνε και οι επαγγελματίες, σε τι επίπεδα βρισκόμαστε. Και ναι, εντάξει, έχω 2-3 ανθρώπους, είναι από Αθήνα πλευρά, αλλά όπως ξαναείπα, ο αδελφός μου ο Σπύρος ήταν αυτός ο οποίος στεναχωρήθηκε και συγκινήθηκε πιο πολύ από όλους. Πώς νιώθεις που είσαι πρότυπο για πάρα πολλά παιδιά? Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πήγε στο μεγάλο σου δάσκαλο τον Νίκο Πέρο σε μια ευκαιρία που βρήκε να του δώσει τη φανέλα σου, να του δώσει το μετάλλιο σου. Τελείως χωρίς να μάθει κανείς τίποτα. Τελείως ο Αλέξανδρος. Μπαμ, 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 στα κρυφά. Μου λέει ο Νίκος ο Πέρος, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα καν ότι θα έρθει ο Αλέξανδρος. Τα παιδιά πάθανε πλάκα μόλις ήταν τον Αλέξανδρο Βασιλάκη. Ο Νίκος Πέρος να δει τι έπαθε. Μόλις φόρεσε και το μετάλλιο, είδε και τη φανέλα. Αυτό τώρα πώς? Φόρος τιμής? Εντάξει, όπως είπα, είναι το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για τον Νίκο. Ξέρεις, δεν είμαι άνθρωπος που το διατυμπανίζω. Ναι. Δεν μου αρέσει. Ό,τι κάνω, το κάνω για την πάρτη μου. Τα τελευταία χρόνια το κάνω για την οικογένειά μου και αυτό μου φτάνει. Για μένα, αν με ρωτήσει εμένα ποιο είναι το πρότυπό μου, το πρότυπό μου είναι τα νέα τα παιδιά. Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε όλοι και στα νέα παιδιά θέλω να επενδύσω. Αλλά όσο αφορά την κατάσταση με τον Νίκο τον Πέρο, ό,τι και να κάνω λίγο.
Το έχω πει χίλιες φορές, ναι. Και έχω γίνει γραφικός. Νομίζω ότι εντάξει, τι να πούμε πάλι. Δεν είναι... Αυτό που λένε ότι είσαι παιδί του, ξέρεις. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, τον μια φορά του είχαν πει για ένα αθλητή, ότι είναι σαν γιος του, είναι σαν παιδί του. Λέει, έχει μάνα και πατέρα. Εγώ είμαι άλλα πράγματα. Φαντάζομαι ότι δεν σε ενοχλείς όμως ποτέ, έτσι. Όχι, βέβαια. Για τον Νίκο τον Πέρα, ούτως ή άλλως. Όχι. Ο Νίκος είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ιδιόμορφος χαρακτήρας. Αλλά εντάξει. Αϊθαΐς, παραμένει. Ναι, εντάξει, ναι, βέβαια. Είναι αϊθαΐς. Πώς νιώθεις που καθοδηγεί παιδιά τώρα, μεγαλώνοντας και ξέρεις, με όλη αυτή την εμπειρία, με όλο αυτό το παρελθόν που έχει. Δεν έχει φύγει ποτέ από αυτό το χώρο του γηπέδου το 40x20. Λατρεύει αυτό που κάνει και θεωρείται θρύλος του αθλήματος στο αντικείμενό του. Ελληνικό πρωτάθλημα, όταν βρισκόσουν στο εξωτερικό, παρακολουθούσες? Ποτέ. Γιατί? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχω σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχω σχέση με τα ελληνικά μίντια, δεν έχω σχέση με Έλληνες συναδέλφους σου. Γενικά δεν έχω σχέση, γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρούσα από την, να το πω στα λαϊκά, η μιζέρια και η κακεντρέχεια που υπάρχει γενικά στον ελληνικό αθλητικό χώρο, το μόνο που θα μπορούσε να καταφέρει να με τραβήξει πίσω. Υπάρχουν όμως φίλοι ή αθλητές ή που θα τους παρακολουθούσες? Δεν θα σου πω ψέματα. Ναι. Ας φανεί κάπως, ας ακουστεί κάπως, με γνωρίζουν πιο πολύ από ό,τι γνωρίζω εγώ αυτούς. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το ξέρω. Δεν έχω πολλές σχέσεις, όχι. Το ΘΕΑΚΑ, την παρακολούθησες καθόλου? Ναι, βεβαίως, και χάρηκα πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω ότι είμαι περήφανος. Μπράβο στα παιδιά. Απίστευτη προσπάθεια. Ναι. Το όνειρο της διοίκησης δεν τους ξέρω, μη λέω ψέματα. Γνωρίζω μόνο τον Νίκο και τον αδελφό του και 2-3 ακόμα παιδιά. Έγινε πραγματικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω είναι η μοναδική ομάδα που είναι Α1, έτσι. Ναι. Εύχομαι να κάτσει στην κατηγορία, να μπορέσουν να επενδύσουν και άλλα πράγματα, να τραβήξουν και άλλο κόσμο. Και το πιο σημαντικό είναι να τραβήξουν πιο μεγάλους σπόντζορες για να ακουστεί πιο πολύ ο ΦΕΑΚΑΣ. Τώρα, το αγκάθι το μεγάλο μας είναι αθλητικές μας υποδομές. Φαντάζομαι ότι εσύ έχεις δει τελείως διαφορετικά πράγματα στο εξωτερικό από αυτά που υπάρχουν όχι στην Ελλάδα, στο νησί. Μην πω, όλη αυτή η μιζέρια που πες και προηγουμένως μπορεί να πάει και εδώ. Αυτό το κλειστό γυμναστήριο έχουμε κάνει μια σύνδεξη με τον Αλέξανδρο, 10 χρόνια και βάλε ήταν από τις, η πρώτη φορά που τα είχαμε πει. Νομίζω δεν έχει αλλάξει τίποτα στο κλειστό γυμναστήριο από τότε. Είναι ακριβώς όπως ήταν και η ομάδα παλεύει, ο ΦΕΑΚΑΣ, για να έχει τις προϋποθέσεις για να μπορεί να αγωνιστεί στην Α1, γιατί υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Οι αθλητικές μας υποδομές πόσο φαίνονται? Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο το τι κονέ μπορείς να έχεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και κατά πόσο μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθήσει τον κερκυριακό αθλητισμό. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, νομίζω καταλαβαίνεις. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι οι υποσχέσεις να γίνονται πράξεις. Ναι. Αυτό είναι. Και μετά παίζουν ρόλο τα κονέ που υπάρχουν στη διοίκηση του ΦΕΑΚΑ, κατά πόσο μπορούν να προσεγγίσουν την καινούρια δήμαρχος, αν είναι διατεθειμένοι, τι κονδύλια θα βγούνε και ούτω καθεξής. Καλύτερα λέω να μην συνεχίσουμε αυτή. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε το σκεπτικό. Πέρα από το ΦΕΑΚΑ που είναι μια ομάδα που ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια, πώς πιστεύεις θα αντιδράσει ο κόσμος που θα βλέπει μεγάλες ομάδες της Α1, κυπέλλο, πρωτάθλημα να έρχονται εδώ στο νησί για να αντιμετωπίζουν την κυρκυριακή ομάδα? Νομίζω ότι κάθε αγωνιστική που θα παίζει ο ΦΕΑΚΑΣ είναι μοναδική στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Mm-hmm. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι κάτι που το δίνω στο σύλλογο. Και να έρθει τώρα ο Ολυμπιακός εδώ, να έρθει η ΑΕΚ, να έρθει ο ΠΑΟ και οποιαδήποτε ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν πάει να είναι πρώτη κατηγορία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όπως προείπα, στόχος ομάδας θεωρώ έτσι όπως ξέρω και τα παιδιά, γιατί έχω ένα φιλαράκι εδώ στην ομάδα, είμαστε συμπαίκτες στο ΕΣ, το Σπύρο το Χερουβίμ. Και από ό,τι είδα και τις καινούριες μεταγραφές είναι νταμάρια. Ναι. Είναι αρκετοί παίκτες. Δηλαδή ο σύλλογος θεωρώ από πρώτης άποψης, από πρώτη ματιά, ότι έχει επενδύσει σωστά. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι το πώς θα παίξουν στο γήπεδο. Mm-hmm. Τον Νίκο τον Ριγανά, μια και τον ξέρεις, πώς τον βλέπεις σαν προπονητή τώρα πλέον, αφού κρέμασε τα παπούτσια? Δεν έχω ιδέα. Ναι, εννοώ ότι κουτσάρε την ομάδα και πέρσι, άρα συνεπώς ήρθε και η άνοδο. Είναι τελείως διαφορετικό το να κουτσάρεις μια ομάδα στη δεύτερη κατηγορία και τελείως διαφορετικό στην πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Σίγουρα έχει την εμπειρία από τόσα χρόνια που ήταν και αυτό στο εξωτερικό, έχει παίξει και σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, να μπορέσει να διαχειριστεί κάποιους παίκτες. Και θέλει οπωσδήποτε, θεωρώ εγώ με το μυαλό το δικό μου, ο Νίκος να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος. Mm-hmm. Εσύ επιστροφή στο νησί το βλέπεις πουθενά, ποτέ, κάποια στιγμή? Εντάξει, ποτέ δεν λες ποτέ. Θέλω να κάτσω πάνω στο εξωτερικό. Εμένα μου έγινε πρόσφατα μια πρόταση από Bundesliga. Όχι, πάλι, που δεν θα του γινόταν τώρα, τα λέμε και αυτά, πάλι για πες. Με αρκετά χρόνια συνεργασίας, μάλιστα μου έγινε πρόταση ο πρώτος χρόνος να είμαι ενεργός αθλητής. Mm-hmm. Και να βοηθάω τα παιδιά, κάτι σαν
Ο έμπειρος της ομάδας, ναι, ας πούμε. Και κάτι σαν βοηθός προπονητή. Ναι. Και ο δεύτερος και ο τρίτος χρόνος αποκλειστικά βοηθός προπονητή, με το σκεπτικό να πάω για πρώτος προπονητή σε μια πολύ καλή ομάδα της Γερμανίας. Σε ενδιαφέρει αυτό το προπονητικό? Ναι, με ενδιαφέρει, αλλά θα με ενδιαφέρει να το έκανα σε χώρες οι οποίες υπάρχει αθλητική παιδεία. Ναι. Και οι αθλητές και τα παιδιά ακούνε. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι αυτό που έζησα αυτά τα χρόνια στη Γερμανία, που εργαζόμουν στις ακαδημίες και ξέρανε τα παιδιά τότε από 5 χρόνια να παίζουν handball. Ναι. Δεν θέλω, ας πούμε, να το κάνω έτσι, να πάω να γίνω προπονητής. Θέλω κάπου το οποίο να έχω ένα στόχο και ξέρω ότι αυτός ο στόχος θα γίνει πραγματικότητα. Άρα αυτή την απόφαση πότε θα την πάρεις? Το έχω συζητήσει με τη γυναίκα μου. Είναι αρνητική σκέψη να πάμε στη Γερμανία προς το παρόν, γιατί το μέλλον του παιδιού μου έχει προτεραιότητα και έτσι είναι το σωστό. Και σίγουρα ένα χρόνο θα κάτσω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Και στο Λουξεμβούργο έχεις βλέψεις ή δεν σκέφτεσαι τίποτα τώρα? Σταμάτησες, θέλεις να ξεκουραστείς, θες να τα αφήσεις τα πράγματα να δεις πώς θα έρθουν? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι σε ένα πρώιμο μεταβατικό στάδιο. Θέλω να ξεκουραστώ, να μην κάνω τίποτα μετά από τόσα χρόνια καριέρας. Δεν σου κρύβω ότι μου λείπει το άθλημα, μου λείπει αυτό το 40x20, αλλά θα προσπαθήσω να κρατηθώ και να μπω πάλι από το Σεπτέμβριο μέσα. Ναι. Έχω κάποιες προτάσεις από ομάδες εκεί να αναλάβω τις ακαδημίες, να παίξω κιόλας. Απλώς εγώ δεν θέλω να είμαι επαγγελματίας πλέον, δεν θέλω να κάνω... Από Ελλάδα είχες τα τελευταία χρόνια ή έχεις πρόταση? Σου είπα και πριν ότι... Ναι, δεν παρακολουθείς, δεν θέλεις... Όχι, okay. Όχι, ότι δεν είχα σχέση με κανέναν. Ναι. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Ναι. Εννοείται πως αν κουνούσα μαντήλι στο εξωτερικό και έλεγα ότι έρχομαι στην Ελλάδα, θα με πλησιάζανε. Ναι. Υπήρχαν προτάσεις πάρα πολύ δειλά-δειλά από εκπροσώπους, από μάνατζερ μεγάλων ομάδων από την Ελλάδα, αλλά τις απέρριψα διακριτικά. Η εθνική ομάδα ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο, ήταν και μια εποχή κάποτε που στελεχωνόταν κατά πολύ μεγάλο βαθμό από κερκυραίους παίκτες. Τι γεύση σου είχε αφήσει η εθνική? Εντάξει, η εθνική είναι εθνική. Έχω περάσει τα καλύτερα μου χρόνια στην εθνική ομάδα, ζώντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, για μένα, ναι, ήταν ένα πολύ μεγάλο event Ολυμπιακοί Αγώνες. Τιμή να παίζει με την εθνική Ελλάδος, αλλά πολύ καλό handball παίξαμε με μεγάλες ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο την επόμενη χρονιά με την Τινησία. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια καθίζηση μόνιμη στο ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στην εθνική ομάδα και με στην αγορή. Δεν υπάρχει νοέμα ή δεν υπάρχει η καθοδήγηση? Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω αν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει νόημα, ναι, να παίζει για την εθνική ομάδα. Αλλά όταν έρχεσαι στην εθνική ομάδα πρέπει να έχεις και ένα στόχο. Γιατί νομίζω πλέον, εν έτη 2019, δεν φτάνει μόνο να παίζει για το εθνόσημο. Θέλεις και άλλα πράγματα. Ναι. Ναι, όχι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Το handball, τι δυσκολία έχει, λέει? Θυμάμαι ότι κάποτε πριν από χρόνια λέγαμε, μωρέ, στο handball πάει όποιος δεν ξέρει να παίζει μπάσκετ, όποιος δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, όποιος δεν είναι αυτό. Υπήρχε αυτή η άποψη για το handball, ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό άθλημα, μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε και έχουν περάσει σχεδόν και όλοι οι κερκυραίοι από το handball κάποια στιγμή στη ζωή τους. Με τα χρόνια, ίσως αυτό έχει φύγει από την αντίληψη του κόσμου. Το handball είναι ένα άθλημα στο οποίο πάνε όσοι δεν τα καταφέρνουν κάπου αλλού. Υπάρχει αυτή. Έχει ανέβει μάλλον το handball σκαλοπατάκια. Εντάξει, θεωρώ ότι το λιγότερο, λέει ανεπιϊκός, αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα είναι αδαείς, έτσι, είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν γενικά, δεν έχουν αθλητική κουλτούρα. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε το handball εδώ στην Κέρκυρα, γενικά στην Ελλάδα, ή αν ξεκίνησε από πρώην αποτυχημένους βολεϊμπολίστες ή από μπασκετμπολίστες. Mm-hmm. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι το handball όλα αυτά τα χρόνια μου έχει προσφέρει ψωμί. Έχω ζήσει τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου στο εξωτερικό. Και όταν μιλάω για εξωτερικό, μιλάω τώρα στη Γερμανία, σαν μια χώρα σαν τη Γερμανία που είναι δεύτερο άθλημα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο είναι το χάντουλ μετά το ποδόσφαιρο. Είναι ένα άθλημα το οποίο απαιτεί σωματική επαφή. Για αυτούς τους αδαείς που δεν γνωρίζουν, μπορεί αυτή η επαφή να είναι και λίγο βάρβαρη. Απλό. Ναι, εγώ φαίνεται και προς τα έξω. Και ιδίως σε κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί, μπορεί να πει αυτή τη λέξη. Με κάλυψες αυτό. Αν πραγματικά ασχοληθείς με κάτι, σίγουρα θα έχεις διαφορετική άποψη. Όσοι είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λένε. Έναν άνθρωπο που είναι έτσι λίγο ξύθιμος ή που έχει νεύρα, αυτή η επαφή μπορεί να τον οδηγήσει στο να μην είναι καλός αθλητής? Με εντός αγωνιστικού χώρου να ξέρεις να... Έχω παίξει εναντίον πολύ σπουδαίων αθλητών, οι οποίοι μέσα στο γήπεδο είναι, να με συγχωρέσεις για τη λέξη, κολόπεδα, αλλά ναι, εκτός είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Ναι. Αυτοί οι αθλητές όμως ήταν σπουδαίοι για μερικά χρόνια. Ναι. Μετά, δυστυχώς, δεν μπορούσαν να βρουν κάποια άλλη άκρη σε κάποιες άλλες ομάδες. Ο χαρακτήρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν το συζητάω. Εγώ προσπαθούσα πάντα να είμαι calm άνθρωπος με τους διαιτητές, ποτέ δεν αντιμιλούσα. Εννοείται ότι μέσα μου έλεγα κάποιες κερκυραϊκές βρυσιές και πολλές φορές φωναχτά, αλλά ποτέ δεν ήμουνα
κακός, ψυχρός απέναντι στους διαιτητές και ποτέ δεν είχα άσχημη σχέση με τους, με τους συμπαίκτες μου, με προπονητές, με αντιπάλους. Προσπαθούσα απλώς να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορούσα και να πάω σπίτι μου. Άρα, κάποια από τα στοιχεία που θα σε ρώταγα στην επόμενη ερώτηση, κάποια από τα στοιχεία του καλού αθλητή στο handball είναι αυτά που είπαμε, κάποια άλλα ποια μπορεί να είναι? Πρέπει να είσαι λίγο οξυδερκής, να μπορέσεις να καταλάβεις κάποια πράγματα, τι είναι αυτά που σου προσφέρει ο αθλητισμός και να συνεχίσεις να κάνεις εστίαση στο στόχο σου. Εγώ όταν ήμουν 21 χρονών έφυγα στη Γερμανία, ήμουνα μόνος μου, δεν είχα από πουθενά βοήθεια, που ξέρεις πολύ καλά τότε δεν υπήρχε Facebook, Instagram, δεν υπήρχε τίποτα για να το παίζουμε νιωραντσαρίες και αυτά. Και ήμουνα μόνος μου. Και έκανα επαφή, είχα επαφή μόνο με Γερμανούς, γιατί ήξερα ότι μόνο έτσι θα μάθω γερμανικά. Και μάλιστα στο πρώτο μου συμβόλαιο είχε μία ρήτρα που έλεγε ότι αν δεν μάθω γερμανικά στους πρώτους 6 μήνες θα με διώχνανε. Και θα μάθεις. Μπορείς να κάνεις και λιώσεις. Μετέπειτα η πορεία μου έδειξε ότι τα μάθα. Έπρεπε να τα μάθω και με βοήθησαν πάρα πολύ. Έκανα πολύ παρέα με Γερμανούς. Νομίζω ήταν το κλειδί. Ναι. Υπήρχαν σε πολλές ομάδες. Ρώσοι, Σέρβοι, Κροάτες. Μπορείς να επιλέξεις. Αλλά μετά θα υπήρχαν και συνέπειες. Ναι, σωστά. Ο γιος σου που είναι από τα γενοφάσκια του, ας πούμε, μέσα στα γήπεδα και παρακολουθεί την πορεία σου και τη ζει την πορεία σου έτσι, με ένα πιο παιχνιδιάρικο, ωραίο τρόπο, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το άθλημα? Έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο. Το handball του είναι αδιάφορο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι δυστυχώς. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαι προετοιμασμένος ψυχικά να βλέπω το γιο μου να χτυπιέται στα γήπεδα για να βάζει ένα γκολ. Ναι. Αυτά που πέρασα εγώ, να σηκώνεται ψηλά για να τρώει χαστούκια ή γροθιά στη μούρη για να βάζει, ας πούμε, την μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Να σου το πω έτσι. Ναι. Δεν είμαι προετοιμασμένος. Εγώ θέλω το γιο μου να κάνει κάτι πιο λιγότερο βάρβαρο. Ναι. Εντάξει. Είμαι πιο πολύ του τένις, πιο πολύ του μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο, αλλά εκτός Ελλάδας. Κοίταξε, σίγουρα θα είναι ψηλό παιδί, οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Εμένα με νοιάζει ο γιος μου να έχει αντίληψη. Να μπορέσει να καταλαβαίνει τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, να του κόβει. Το αν θα γίνει, εννοείται θα του δώσω εγώ και η μητέρα του, τα φόντα για να γίνει καλός άνθρωπος που λέγανε παλαιοί στην κοινωνία. Αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ να είναι έξυπνος, να έχει αντίληψη. Άρα, τι αντίληψη σου δείχνει ότι έχει όταν έρχεται η Κέρκυρα, ας πούμε, και φοράει το σανδάλι χωρίς κάλτσα? Γερμανάκι. Μην ξεχνάς ότι γεννήθηκε στη Γερμανία. Ναι, ναι. Οπότε σου κάνει εντύπωση και εσένα κάποιες φορές το γεγονός ότι... Εντάξει, κάποια πράγματα έχει λίγο πέκα. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν θέλω να το αλλάξω. Εσύ πόσο καιρό θα συνεχίσεις διακοπές, τουλάχιστον στο νησί? Αύριο φεύγω. Γυρίζω πάνω στην οικογένειά μου, στην Κατερίνη, να κάνουμε τα γενέθλια του παιδιού με φίλους. Τέλεια. Πόσο κλείνουμε? 4. Μεγάλωσε. Ναι, μεγάλωσε. 5 Σεπτεμβρίου έχει τα γενέθλιά του. Απλώς θεωρήσαμε σωστό να τα κάνουμε στην Ελλάδα με φίλους, να κάνουμε ωραίο πάρτι, γιατί στο Λουξεμβούργο θα είμαστε εμείς και ο Κούκος. Όχι, είναι πραγματικότητα αυτή. Αυτό το κέφι, αυτά τα κερκυραϊκά που είπες πριν, στα αποδυτήρια ή σε συμπαίκτες σου που μπορεί να μην καταλαβαίναν και τίποτα από αυτά που έλεγες. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν, έτσι. Καλά, εντάξει. Ήμουνα πάντα πειραχτήρι. Μπορώ να σου πω ότι στα καλά μου τα χρόνια σαν αθλητής με φοβόντουσαν κιόλας. Ίσως επειδή με είχαν και ανάγκη, δεν ξέρω. Ναι. Κι εγώ έβρισκα, ας πούμε, αφορμή και έκανα αυτά που ήθελα. Ναι. Αλλά έβγαζα όμως και στο γήπεδο. Σε ρωτούσαν ποτέ οι συμπαίκτες τι είναι αυτό που είπες, τι είναι? Εννοείται. Και τους απαντούσα έτσι όπως είναι. Ναι. Έχω πολλούς γνωστούς Γερμανούς πρώην συμπαίκτες μου, οι οποίοι ακόμα μου στέλνουν μηνύματα στο Facebook ή στο Instagram όταν βλέπουν φωτογραφία και μου απαντάνε με λατινικούς χαρακτήρες στα κερκυραϊκά. Τέλειο. Ναι. Έχεις μάθει και με κάποια πράγματα. Ναι. Εντάξει. Τώρα, θέλω να μου πεις, πάμε προς το κλείσιμο, πώς νιώθεις που καταλαβαίνω ότι τα χρόνια όλα αυτά έχεις ζήσει, έχεις δει απίστευτα πράγματα. Το να μπαίνεις σε ένα γήπεδο όμως με μικρά παιδιά και να βλέπεις μια αφίσα σου 5-10 μέτρα να κοσμεί ένα τοίχο και τα παιδιά να την κοιτάνε, να την αγγίζουν, να την κοιτάνε με λατρεία, να σε έχουν σαν πρότυπο, πώς είναι αυτό? Είναι ακόμα ένα κίνητρο για να συνεχίσω να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι είχα πάρα πολλές σκέψεις να βρεθώ εκτός χώρου, επειδή όλα αυτά τα χρόνια πέρασα και όμορφα, αλλά πέρασα και δύσκολα για να καταφέρω κάποια πράγματα, να μπορέσω να κάνω κάτι άλλο πλην του αθλητισμού. Αλλά σκεφτόμενος κάποιες αναμνήσεις που έχω από παιδιά, με τις ακαδημίες που δούλευα σε εκάστοτε ομάδες, πάλι θέλω να γυρίσω σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου, που είναι το σπουδαιότερο κομμάτι του αθλητισμού όσον αφορά το handball, και να μπορέσω να συνεργαστώ πάλι με τα παιδάκια. Έχω να δώσω πάρα πολλά ακόμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι έχεις να δώσεις πάρα πολλά. Αλλά όπως είπα, θέλω να έχω και
Ναι, μεν είναι καλό ένας προπονητής να έχει μεταδοτικότητα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει και οι γονείς των εκάστοτε παιδιών να μπορέσουν να διαμορφώσουν την ψυχολογία, το μυαλό των παιδιών έτσι ώστε να θέλουν να κάνουν αθλητισμό. Ο αθλητισμός, ναι, μεν είναι, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο μορφωμένος σαν γονέας, ναι, για να σπρώχνεις τα παιδιά σου. Κοίταξε, το hardball, καταλαβαίνω τι λες. Το hardball πάντως, νομίζω ότι είναι από τα αθλήματα που έχει από τους πιο μορφωμένους αθλητές. Άλλο για τους γονείς, εντάξει, και κάποιοι γονείς, αλλά οι αθλητές νομίζω ότι είναι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με άλλα αθλήματα. Ένας μεγάλος προπονητής που είχα συνεργαστεί στο Μαγδεβούργο μου είχε πει ότι ο μεγάλος αθλητής, ο μεγάλος αθλητής φαίνεται στις δύσκολες στιγμές του, mm-hmm, μέσα στο γήπεδο. Ναι. Εκεί θα καταλάβεις κατά πόσο άλλος είναι άξεστος ή όχι. Σωστά. Και πάντα από τότε αυτό με κυνηγούσε σε εισαγωγικά. Ήθελα να, ας πούμε, υπήρχαν στιγμές που ήθελα να τα σπάσω όλα μέσα στο γήπεδο, σε ήττες, σε πολύ μεγάλες ήττες, και όμως κρατιόμουν. Γιατί θυμόμουν αυτή την ατάκα. Σε ακαδημίες έχεις δει παιδιά που να ξεχωρίζουν, έχεις δει παιδιά που έχουν, εκτός από το ταλέντο, ίσως το ότι κάνουν τα πράγματα σωστά, έχουν ένα σπίρτο, έχουν κάτι που λες αυτό το παιδί σίγουρα. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό είμαι και σε συνεργασία με το μάνατζέρ μου, με τον Νίκο το Δουρουκλάκη. Οτιδήποτε βρίσκω, είτε στο Λουξεμβούργο, είτε και στη Γερμανία που πηγαίνω αραιά και που σε ομάδες που έχω παίξει στο παρελθόν μου, να τον ενημερώνω για κάποια παιδιά που ενδεχομένως θα έχουν μέλλον στο handball. Πες μου μια ευχή που θα ήθελες να δώσεις στην ομάδα του ΦΕΚ, έχουμε την κλήρωση τώρα που να είναι, εν ώψη της νέας σεζόν στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά, και μάλιστα ο ΦΕΚ είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη ομάδα του νησιού σε όλα τα αθλήματα. Εντάξει, εύχομαι από καρδιάς η πρώτη χρονιά ever στην ιστορία του ΦΕΚ να μην είναι τελευταία, να είναι μία απλώς αρχή από τις πολλές χρονιές, και το πιο σημαντικό που μπορώ να ευχηθώ είναι χωρίς τραυματισμούς. Παίζει να σε δούμε σε κανένα αγώνα? Μόνο να με δείτε σε αγώνα. Δεν ξέρω αν και πιστεύω ότι θα ήθελα να είμαι μέσα έτσι να μπω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το συζητάμε. Ευτυχώς έχουμε κάγκελα γύρω-γύρω. Δε... Ναι. Όχι ότι μπορούν να κρατήσουν τον Αλέξανδρο Βασιλάκη, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι, θα έρθει κανένα. Ναι, ναι, θέλω. Τώρα έχω χρόνο και θα το κάνω. Θα το κάνω. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι τρέχει, ξέρω ότι πραγματικά τι άνθρωπο είσαι. Δεν τα λέμε συχνά, αλλά είναι τιμή μου που τα είπαμε και πάντα είναι τιμή μου να τα λέμε, γιατί είσαι ένα άνθρωπο ξεχωριστό, ταλαντούχο, μορφωμένο με άποψη, και με άποψη σωστή, με άποψη που έχει σημασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Ματούλα μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείς κάθε φορά που βρισκόμαστε. Έχεις έναν τρόπο να τα κάνεις. Ευχαριστώ και τον Πίπο. Ναι, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Ναι. Άσχετα εάν είναι με το καλώδιο, δεν έχει σχέση. Ναι, εντάξει. Ναι. Άλλη φορά με wireless. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα όμορφα και την επόμενη φορά θα είναι πιο. Θα έχουμε και επόμενη φορά κάτι αισιόδοξο με τον Αλέξανδρο Βασιλάκη. Τρία χρόνια. Το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Σε ευχαριστώ και εύχομαι καλή τύχη, και εύχομαι πάντα όταν βγάζεις το ΦΕΑΚΑ στον αέρα να έχεις μόνο καλά νέα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Κι εγώ. Γεια σας.